Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Άρης Πολεοχωρίου Φίλιππος Αλεξάνδρειας 1-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Άρη Πολεοχωρίου, τον πρώην προπονητή της Αλεξάνδρειας, τον Λεωνίδα Μπίλη. Πες μας δύο κουβέντες για το παιχνίδι. 1-0 κέρδισες, συγχαρητήρια. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι κερδίσαμε όλοι μαζί, δεν κέρδισε ο προπονητής, κέρδισαν οι παίχτες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Το 2005 ήμουν προπονητής στην Αλεξάνδρεια για δύο φορές. Στη Δέλτα Εθνική. Για ένα βαθμό δεν ανεβήκαμε στην επαγγελματική γάμα εθνική. Οπωσδήποτε έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις. Έχω παρακολουθήσει την ομάδα της Αλεξάνδρειας και φυσικά τα περισσότερα παιδιά παίζαν πέρσι με τον Διαγόρα Σεβαστής. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι η νίκη μας αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Κερδίσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πρεμιέρα. Έπρεπε να κερδίσουμε και το άγχος της πρεμιέρας, το άγχος του νεοφώτιστου, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε χάσει τα φιλικά. Εμείς είχαμε κάποια πολύ καλά σημεία στο παιχνίδι μας, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε η ομάδα για πρώτη φορά γκολ ύστερα από όλα τα φιλικά, δείχνει κάτι. Ότι κατόρθωσε και πήρε τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, είναι ένας γκολγοθάς, είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, θέλει βήμα-βήμα, θέλει παιχνίδι με παιχνίδι να δίνει στο 100%. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, δύσκολος και δύσβατος. Πάντως και οι δύο ομάδες έχετε ευκαιρίες, και η Αλεξάνδρεια και η Εθνική. Ναι, πλέον το ποδόσφαιρο που παίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι καλύτερο. Οι ομάδες περισσότερο δημιουργούν, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που ήταν δύσκολα. Το γήπεδο είδατε ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Τέτοια γήπεδα βοηθάνε να παίξεις καλό ποδόσφαιρο, βοηθάνε να δημιουργήσεις. Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι. Σαφώς και επηρέασαν και οι δύο αποβολές, άνοιξε το παιχνίδι πιο πολύ. Ήμασταν πιο τυχεροί στην ευκαιρία που δημιουργήσαμε σε μια μετάβαση και κερδίσαμε το παιχνίδι. Εγώ ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ό,τι μια εβδομάδα προπονητή, πήγες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να πάτε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Πολεοχωρίου, έχουμε μαζί μας τον Θωμά Γιαλαμίδη, ένα παίκτη της Αλεξάνδρειας. Άρης Πολεοχωρίου Αλεξάνδρεια 1-0. Πες μας δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Καταρχάς, θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την προσπάθεια που κατέβαλε. Υγεία για τη χρονιά που μας έρχεται να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη για την νίκη που πήρε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το παιχνίδι άδικα τα χαμένο. Είχατε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Δόθηκαν δύο κόκκινες, οι οποίες θεωρώ ήταν αυστηρές. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Πιστεύεις επηρέασαν τη νίκη? Καλός κακός. Θεωρώ ότι ναι, το να έχεις απώλεια δύο παιχτών είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα κρίθηκε το αποτέλεσμα σε μια φάση. Κόντεσε φάουλ διαιτητής από την περιοχή. Όλοι κρίναμε τα πέναλτι. Το σημείο που το έδωσε και δεν δόθηκε πέναλτι. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα? Δίκαιο δεν ήταν, αλλά μπορώ να πω ότι θα βασιζόταν καλύτερα στο χ. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα, δεν έχω πω κάτι άλλο. Σκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε. Πάντως παίξατε πάρα πολύ καλά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η ομάδα έδειξε δείγματα ότι μπορεί να τα απεξέλθει στην κατηγορία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, καλά τα λέτε. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε και σκύβουμε το κεφάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Πολεοχωρίου. Έχω μαζί μας τον προπονητή της Αλεξάνδρειας, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα. Καλησπέρα. Γεια σας. Σήμερα δεν πήγες καλά, είχες πρώτη ήττα, η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω τι φταίει και έχασες 1-0. Κοιτάξτε να δείτε, το δεν πήγες καλά είναι σχετικό. Η ομάδα όπως είδατε έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και πάρα πολλές ευκαιρίες. Και με 9 ποδοσφαιριστές προσπάθησε τουλάχιστον να ισοφαρίσει. Δυστυχώς δεν πήραμε θετικό αποτέλεσμα, η αλήθεια αυτή είναι. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί στην πρεμιέρα. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε το σημερινό το παιχνίδι, κρατάω την προσπάθεια των παικτών μου. Τα παιδιά δείξαν ότι έχουμε αποκτήσει νοοτροπία νικητή μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και με 9 ποδοσφαιριστές ήμασταν εμείς που πιέζαμε για να πετύχουμε τουλάχιστον την ισοφάριση. Δυστυχώς στο 0-0 πεντακάθαρο πέναλτι δόθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή. Είναι μια φάση που καθορίζει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ στο 0-0 είτε με το πέναλτι είτε με τη φάση που χάνει ο Μίμης ο Μπενίσκος μόνος αδιαστία. Του. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεχτήκαμε εμείς
ένα γκολ από τον αντίπαλο. Συγχαρητήρια στην προσπάθεια τη αντίπαλη ομάδα. Εμείς κρατάμε μόνο την προσπάθεια των παιδιών που δείξαν ότι ευκαιρίες θα κάνουμε σαν ομάδα και δύσκολα θα απειλούμαστε. Ξεχνάμε το σημερινό το παιχνίδι και από αύριο δουλεύουμε καθαρά για το επόμενο παιχνίδι που είναι μέσα στην έδρα μας με την ομάδα του ΕΔΕΣΑΙΚΟ. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι στην ομάδα σου. Καλές επιτυχίες, θα έχεις από εδώ και πέρα. Άλλα λάθη να μην γίνουν. Να είστε καλά. Γεια σας.